την αναλυτική έκφραση του εσωτερικού γινωμένου. Την απόδειξη βέβαια μπορείτε να την βρείτε στο συνοδευτικό υλικό στο πρώτο βιντεομάθημα για όλα τα διανύσματα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο διανύσματα τα οποία έχουν συντεταγμένες. Το α έχει χ1 ψ1 και το β χ2 ψ2. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το εσωτερικό γινόμενο αβ υπολογίζεται, μην ξεχνάμε ότι είναι αριθμός λοιπόν, από το γινόμενο χ1 επί χ2 συν ψ1 επί ψ2. Εδώ να σας κάνω μια παρένθεση μικρή από την εμπειρία μου. Έχω δει τα παιδιά να γράφουν στο εσωτερικό γινόμενο πρώτα το γινόμενο των παρενθέσεων έτσι, γιατί έτσι το έχει και το βιβλίο. Ωστόσο μετά, όταν έχει περάσει λίγο καιρός και δεν το θυμούνται πολύ καλά, αρχίζουν και κάνουν διάφορα περίεργα. Έχω δει να κάνουν επιμεριστική, δηλαδή χ1, χ2, συν χ1, ψ2 κτλ, που φυσικά είναι λάθος, ή έχω δει να φτιάχνουν ένα διάνυσμα χ1, χ2, ψ1, ψ2, που και αυτό βέβαια είναι λάθος. Άρα, σας προτείνω να αποφύγετε αυτή την εγγραφή, να μάθετε τον τύπο και να τον εφαρμόζετε κατευθείαν. Τετμημένη επιτετμημένη και τεταγμένη επιτεταγμένη. Με τη βοήθεια της αναλυτικής έκφρασης μπορούμε να αποδείξουμε αυτές τις σχέσεις που λέγαμε πριν ότι δεν ισχύουν και ας πάρουμε παράδειγμα να δώσουμε συντεταγμένες το α1, 2 και το β, 2, 5. Παίρνω δύο τυχαία διανύσματα και να δούμε, ας βάλουμε και το γ, μείον 1, 4. Ας δούμε λοιπόν γιατί δεν ισχύει η προστεριστική ιδιότητα. Το α επί β και όλο αυτό επί γ θέλουμε να δείξουμε ότι είναι διαφορετικό από το α επί β επί γ. Το εσωτερικό γινόμενο αβ, σύμφωνα με τον από πάνω τύπο, είναι 1 επί 2 συν 2 επί 5, δηλαδή 12. Άρα το α επί β επί γ είναι 12 φορές το διάνυσμα γ, δηλαδή είναι μείον 12, 48. Να υπολογίσω το δεύτερο μέλος. Το β επί γ είναι 2 επί μείον 1 συν 5 επί 4, δηλαδή μείον 2 συν 20, 18. Οπότε το α επί β γ είναι ο αριθμός 18 επί το διάνυσμα α, οπότε βγαίνει ένα διάνυσμα 18,36. Φυσικά βλέπετε αυτά τα δύο είναι διαφορετικά, συνεπώς δεν μπορεί να είναι αυτό ίσο με εκείνο. Βέβαια, στην πραγματικότητα, όλα αυτά που σας είπα ότι δεν ισχύουν πάντα. Αυτό θα ήταν το σωστό. Όταν τα διανύσματά μας είναι παράλληλα και μπορούμε να το διαπιστώσουμε εύκολα αυτό, να βάλουμε παράλληλα διανύσματα, τότε όλα αυτά τα απαγορευμένα ισχύουν. Όμως γενικά για δύο τυχαία διανύσματα δεν έχω πάντα παραλληλία. Με τη βοήθεια της αναλυτικής έκφρασης και από τον ορισμό του εσωτερικού γινωμένου μπορούμε να πάρουμε έναν τύπο που θα προσδιορίζει γωνίες στα διανύσματα. Είπαμε ότι το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων δίνεται από αυτόν εδώ τον τύπο, ο οποίος αν λυθεί ως προς το συνημείτονο θα μας δώσει το εσωτερικό γινόμενο στον αριθμητή, ένα κλάσμα έτσι, και το γινόμενο των μέτρων στον πάγο μαστή. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να προσδιορίσουμε φυσικά το συνημείτονο της γωνίας δύο διανυσμάτων, αν ξέρουμε τα διανύσματα και τα μέτρα, ή αν έχουμε συντεταγμένες, βάζουμε τον αντίστοιχο τύπο από τις συντεταγμένες, χ1, χ2, συν ψ1, ψ2. Σας θυμίζω το μέτρο ενός διανύσματος είναι η ρίζα τετμημένη στο τετράγωνο και τεταγμένη στο τετράγωνο. Και φυσικά και πάλι μπορώ να προσδιορίσω συνημείτον της γωνίας, συνεπώς και την ίδια τη γωνία, άρα να περάσω και να δείξω και την άλλη σχέση παραλληλίας που είχαμε αναφέρει πριν. Να έρθω λοιπόν να σας δείξω μία απλή στο εσωτερικό γινόμενο. Θα κάνουμε μια άσκηση, είναι η άσκηση 6. Μας δίνει ένα διάνυσμα το οποίο έχει συντεταγμένες κάπα
ένα διάνυσμα Β, το οποίο εξεταγμένο είναι 4,3, και μας λέει να υπολογίσουμε το Κ έτσι ώστε το Α επί Β να ισούται με 0. Και δεύτερον, η γωνία ΑΒ να ισούται με π τέταρτα. Φυσικά εδώ θα μπορούσε να μας λέει να βρούμε το Κ έτσι ώστε το Α να είναι κάθετο στο Β, θα ήταν το ίδιο πράγμα. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε Α επί Β ισούται με το 0. Έχω συντεταγμένες άρα αναλυτική έκφραση. Κ επί 4 συν 1 επί 3 ίσο με το 0. 4Κ ίσο με μείον 3. Το Κ λοιπόν είναι μείον 3 τέταρτα. Επομένως, όταν είναι κάθετα τα διανύσματα, το Κ είναι μείον 3 τέταρτα και αντίστροφα. Στο δεύτερο, που ζητάει τη γωνία, θα πάμε με τον τύπο του συνημητώνου. Το συνημήτωνο λοιπόν αβ, από την αναλυτική έκφραση βέβαια, είναι το εσωτερικό γινόμενο αβ, άρα είναι Κ επί 4 συν 1 επί 3, και ρίζα Κ τετράγωνο συν 1 ρίζα 4 τετράγωνο συν 3 στο τετράγωνο, το μέτρο αντίστοιχα του α και β. Το συνημήτωνο των 45 μοιρών είναι ρίζα 2 δεύτερα 4Κ και 3 ρίζα Κ τετράγωνο συν 1, εδώ είναι ρίζα του 25, άρα κάνει 5. Κάνουμε χιαστή, άρα έχουμε 5 ρίζα 2 ρίζα Κ τετράγωνο συν 1 ισούται με 8Κ και 6. Μπορούμε να υψώσουμε αυτή τη σχέση στο τετράγωνο, είναι μια άρρητη εξίσωση, και να προσδιορίσουμε το Κ. 5 ρίζα 2 ρίζα Κ τετράγωνο συν 1 στο τετράγωνο, εδώ λοιπόν είναι 25 επί 2 επί Κ τετράγωνο συν 1, 64Κ τετράγωνο, 28, 16 επί 6, 36, 3, 1, 6, 6 και 3, 9 και 96Κ και 36. Βέβαια βγαίνουν λίγο μεγάλα τα νούμερα, αλλά συμβαίνουν και αυτά. 50Κ τετράγωνο και 50 ίσον με 64Κ τετράγωνο και 96Κ και 36. Τα μεταφέρουμε όλα στη μία πλευρά, θα μας δώσει 14Κ τετράγωνο και 96Κ και 36 μείον 50 μας κάνει μείον 14. Οπότε ξεκινάμε να λύσουμε το τριώνυμο, το οποίο θέλει διακρίνουσα β τετράγωνο μείον 4 α γάμα, 96 το τετράγωνο μείον 4 επί 14 επί μείον 14, και αντίστοιχα μετά παίρνουμε τον τύπο των λύσεων. Εύκολα μπορούμε λοιπόν να βρούμε την τιμή του Κ έτσι, για αυτή την εξίσωση. Στο επόμενο μάθημα θα περάσουμε να δούμε μία άλλη εφαρμογή του εσωτερικού κινωμένου, που είναι η προβολή ενός διανύσματος πάνω σε ένα άλλο και τις εφαρμογές των προβολών.